Τακτικά, ναι. Γιατί πολλές φορές πάμε έχουμε ακούσει για το λοιπόν, από τους άσπρο μαύρο. Να ξεκινήσουμε από τα τέρατα, Γιάννη. Ψάχνοντας λοιπόν τέρατα. Στα χαρτιά μου, βρήκα ένα, ναι. Ένα πίνακα από το Δεκέμβριο του 2016 με τα λάθη των προβλέψεων του Δουνουτού για την ελληνική οικονομία. Γιατί από εκεί θέλαμε και μετά. Και είδα ότι η απόκληση που πέσαν τώρα έξω, ναι. Είναι πολύ μικρότεροι από αυτοί που έχουν πέσει στο παρελθόν, όπου έχουν φτάσει να πέφτουν και 5 και 6%. Θέλετε να πείτε ότι βελτιώνονται σιγά-σιγά. Κοιτάξτε, αυτό μου λέτε έχει, έχει την αστεία του πλευρά το όλο, ναι. Θέμα, αλλά η σοβαρή του πλευρά είναι. Είναι 5,6 δις. Αυτή είναι η σοβαρή πλευρά. Ότι είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός, είναι ένας οργανισμός με τεράστια εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι ένας οργανισμός που ασχολείται μόνο με την Ελλάδα. Γιατί πέφτει έξω κι άλλες. Λάθος να καταλάβει ο κόσμος. Θα σας πω. Είναι άλλα τα μέτρα που βάζει, άλλα σταθμά έχει. Οι λάθος προβλέψεις του, ναι. Εάν οφείλονται σε λάθος επιστημονική τεκμηρίωση ή ανάλυση, ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ξέρω. Και αφού πέφτουν έξω από το 2010, δεν κάτι πρέπει να έξω, κάνουν, ναι. Πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Το επικίνδυνο είναι και το προβληματικό, αν είναι πολιτική σκοπιμότητα έξω από τις λάθος προβλέψεις. Μα αφού αναθεωρούν, κύριε Αλεξία. Δηλαδή, να βάλουμε μια λάθος πρόβλεψη, ναι. Ώστε, να πάρουν τα μέτρα. Ώστε να αναγκάσουν να βάλουν πολύ ψηλά τον πύχη, ώστε Αλεξιάδη, να σταματήσουν πιο κάτω. Αλλά όταν υπάρχει ένας ασθενής και έρχεται ο γιατρός και του λέει ότι κοίταξε να δεις, είσαι ασθενής και πρέπει να πάρεις, γιατί αυτή είναι η ασθένειά σου και πρέπει να πάρεις αυτό το φάρμακο για τόσο χρονικό διάστημα. Και το βάζεις στο προγραμματισμό που το βάζεις στο προγραμματισμό. Είδαμε και προηγουμένως, ναι. Λοιπόν. Εδώ σου λέει λοιπόν, θα ακολουθήσεις αυτή την θεραπεία. Αυτό το φάρμακο θα πάρεις. Ναι, αυτό το φάρμακο θα πάρεις. Αλλά εδώ η διάγνωση είναι και η πρόβλεψη είναι λάθος, κύριε Αλεξιάδη. Είναι σαφές ότι από το 2010 η διάγνωση και το φάρμακο είναι λάθος. Ναι. Αναγκαζόμαστε εμείς να διαχειριστούμε μια κατάσταση η οποία κληρονομήσαμε το 2015. Να μην ανοίξουμε τώρα μια κουβέντα, ναι, ναι. Τι, πώς και τα λοιπά, αλλά ναι. Αυτό διαχειριζόμαστε. Ναι. Θέλουμε να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία. Καταλαβαίνουμε τα λάθη που γίνεται από την άλλη πλευρά. Βεβαίως καταλαβαίνουμε και τις συνθήκες που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρώπης και σε παγκόσμιο γιατί επίπεδο. Γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Και προσπαθούμε είναι μόνο μικροκομματικό. Προσπαθούμε με βάση αυτά τα δεδομένα, ναι. Δηλαδή και τις λάθος προβλέψεις και τις διαφορετικές εκτιμήσεις, διότι έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις, υπόθηκε και πριν, που έχει σχέση με την ανάπτυξη της χώρας. Λέγατε πριν για την εξαγωγή μυαλών στο εξωτερικό. Αυτό, εάν πάρεις λάθος μέτρα στην Ελλάδα, αυτό έχει επίπτωση και στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες και στην οικονομία. Άρα είναι πολύ σοβαρό. Εμείς όμως με σταθερότητα επιμένουμε στις προβλέψεις μας που επιβεβαιώνονται και εδώ πρέπει να υπάρχει μια πολιτική απάντηση από τις πολιτικές δυνάμεις που από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο επιμέναν και λέγανε να κλείσουμε τη συμφωνία με βάση αυτά που ζητούσε τότε το Δουνουτού. Μισό λεπτό. Κύριε Αλεξιάδη, θα πάμε στις πολιτικές δυνάμεις. Είναι δίπλα, θα δούμε ποιες απαντήσεις θα έχουμε. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν που σφυρίζουν, δηλαδή ενώ στις δηλώσεις βγαίνουν και λένε σε μια κατεύθυνση, μόλις γίνεται η συζήτηση μέσα, δεν βάζουν τα ζητήματα. Δυστυχώς. Δηλαδή είναι μικροπολιτική, είναι μόνο το μικροκομματικό, το ότι έχω εκλογές και πρέπει να φανώ σκληρός και θέλω το Δουνουτού. Δυστυχώς υπάρχουν φορείς. Ή μήπως η κεντρική λογική, η πολιτική του Δουνουτού έχει περισχύσει. Δηλαδή να έχουμε αυτή την πολιτική κυρίαρχη στην Ευρώπη που θα θέλει έλεγχο των πραγμάτων και συγκεκριμένως. Αυτό που διαπιστώνουμε, ναι. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια και όλες αυτές τις προβλέψεις και όλες αυτές τις μεγάλες αποκλίσεις, σας είπα είναι πολύ μεγάλες, δεν είναι αποκλίσεις. Γιατί κάθε 1% του ΑΕΠ είναι περίπου 1,8 δις. Άρα μιλάμε για τεράστιες αποκλίσεις. Αυτές οι λάθος προβλέψεις δυστυχώς έχουν μια πολιτική σκοπιμότητα και έχουν μια σκοπιμότητα πίεσης σε μια συγκεκριμένη νεοφιλελεύθερη πολιτική λιτότητας και μια συγκεκριμένη λογική πίεσης. Μόνο στην Ελλάδα είναι αυτό. Και δηλαδή, στις άλλες μπορεί χώρες να ισχυριστείτε ότι αφορούν την Ελλάδα και την κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά κλπ. Ή είναι μια πολιτική που θέλει να ηγεμονεύσει στην Ευρώπη σε μια συγκεκριμένη. Μα έχουμε καμία αυταπάτη ποιες πολιτικές απόψεις ή ποιοι πολιτικοί θεσμοί κρύβονται πίσω από αυτούς με τους οποίους συζητάμε. Δεν συζητάμε με ριζοσπαστικών απόψεων. Γιατί και εκλογικά παραμένουν κυρίαρχοι όμως στην Ευρώπη. Μεγάλη συζήτηση είναι. Εγώ θέλω να μείνω όμως στο θέμα των προβλέψεων. Ναι. Η ελληνική κυβέρνηση με σοβαρότητα και υπευθυνότητα αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Ευτυχώς επιβεβαιωνόμαστε στις προβλέψεις μας. Δεν υλοποιείται η καταστροφολογία και η απεσιοδοξία που ακούμε πάρα πολλές φορές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και με λύπη μας βλέπουμε πολιτικές δυνάμεις στη χώρα να ταυτίζονται με αυτές τις ακραίες απόψεις και τις ακραίες προβλέψεις. Πάμε λοιπόν να δούμε κύριε τώρα. Κύριε Γεραμέως, υπάρχει ένα δημοσίευμα.